προσωπικά που ήρθατε εδώ σήμερα. Σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταξίαρχε, πατριώτες και φίλοι, στο πρώτο κόψιμο, στο κόψιμο της πρώτης πίδας του συλλόγου μας. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα του Μεγάλου Αθανασίου και επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζανε χθες που ήταν του Μεγάλου Αντωνίου, του πρώτου μοναχού της πίστης μας. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχηθώ και τα χρόνια πολλά στον κύριο Βουλιστή τον Αντώνη. Και γιατί αναφέρουμε συγκεκριμένα στον κύριο Βουλιστή? Γιατί αποτέλεσε τον πρώτο, ήταν ο πρώτος, διετέλεσε πρώτος πρόεδρος του πρώτου Συλλόγου Πελοποννησίων στην ΚΟ εν έτη 1990. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό αυτό γιατί ο κύριος, ο σύλλογος μας αυτός, αυτή τη στιγμή κλείνει 25 χρόνια παρουσία στο νησί, έστω με κάποια διαλύματα ξεκούρασης. Για αυτά τα 25 χρόνια προγραμματίζουμε κάποιες δράσεις που θα ανακοινωθούν εμφθέτω χρόνο. Οι δράσεις αυτές φιλοδοξούμε και πιστεύω ότι έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα συνδράμουν σε αυτές τις δράσεις ο κύριος Ταξίαρχος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και ο Δήμαρχός μας. Οι τρεις αρχές πάνω στους, οι οποίοι είναι οι αντιπρόσωποι των πυλώνων και των ιδανικών στα οποία στηρίζεται ο σύλλογός μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν με τον τρόπο του ο καθένας, παλιά μέλη, καινούρια, γνωστοί και φίλοι, στη δημιουργία αυτού του συλλόγου, στη σύστασή του από την αρχή, ο οποίος αυτή τη στιγμή κλείνει περίπου ένα μήνα από την ίδρυσή του, από την επίσημη ίδρυσή του με το καταστατικό του. Εδώ να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα στο φίλο μας και πατριώτη Δημήτρη Κονόμου, που έκανε όλη τη διαδικασία, τη διαδικαστική, τη νομική, για να έχουμε υπόσταση και να βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ο σύλλογός μας και όλοι εμείς που καταγόμαστε από τέτοιους τόπους αρχαίους και ιστορικούς πρέπει να αποτελούμε φύλακα της μνήμης, της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού μας και να φροντίσουμε για τη συνέχισή τους. Η φράση που χαρακτηρίζει τους σκοπούς του συλλόγους μας είναι αυτή που είναι αναγραμμένη παντού στις ιστοσελίδες μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο πανό μας, η οποία είναι: τιμάμε την καταγωγή μας, στηρίζουμε τη γη την κοακή μας. Γι' αυτό είμαστε όλοι μαζί εδώ σήμερα, να αποτελέσουμε τον πυρήνα και τη σύσφυξη των σχέσεών μας και να στηρίξουμε αλλήλους στην περίοδο αυτή. Δεν θα πλατιάσω στο θέμα αυτό γιατί δεν θέλω να μαυρίσουμε την ημέρα μας, η οποία είναι τόσο ευχάριστη με την ευλογία του Κυρίου. Με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσω ότι θα διεξαχθούν εκλογές την 1η Φεβρουαρίου. Είναι η μόνη μέρα που μας συμφέρει να μπορούμε να τις κάνουμε και γι' αυτό στα τραπέζια, όπως έχω αναφέρει και στα προηγούμενα πριν από λίγη ώρα, υπάρχει φόρμα μελών, οι οποίοι όσοι θέλουν μπορούν να τις συμπληρώσουν με λίγα λόγια για το σύλλογό μας. Λίγα λόγια. Και επειδή το λακωνίζει στη φιλοσοφή, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, στους οποίους θα πρέπει συχνά να ανατρέχουμε για να βλέπουμε ποιο είναι το μέλλον μας και τι θα πρέπει να πράττουμε στο μέλλον μας, παρακαλώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη να απευθύνει χαιρετισμό, να ευλογήσει την πίτα και να κόψει το πρώτο κομμάτι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, στους Αγίους και στον κλήρο μας. Σεβασμιότατε. Ο κύριος Δήμαρχος θα κόψει το δεύτερο κομμάτι. Αφού σηκωθήκατε θα σας καλέσω ειδικά. Καλά κάνατε. Μαζί σας θέλω και τους τρεις. Ο κύριος Δήμαρχος θα κόψει το δεύτερο κομμάτι για τους πολίτες, για τους σκόους και για το Δήμο μας. Ο κύριος Ταξίαρχος θέλει να κόψει το τρίτο κομμάτι για την πατρίδα μας και για τις ένοπλες δυνάμεις στους οποίους στηρίζουμε την ανεξαρτησία της χώρας μας. Ιεράτευμα Πάτερος Ιεμ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών.
Ευλογημένοι και χαρούμενοι να είναι λοιπόν καινούργια χρόνια. Θα κόψω και δεν πειράζει. Όχι, κόφι. Πρόεδρε, ναι, ναι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Έτσι, πολύ ωραία, πολύ χάρηκα που και δεν ξεχνάτε την καταγωγή σας και στηρίζετε τον τόπο που είναι ευλογημένος και τον κατοικείτε και τον ζείτε και συνεχίζετε την πρόοδο του. Θα κόψω λοιπόν το πρώτο κομμάτι του Χριστού της Παναγίας του Αγίου Βασιλείου. Και να σας ευχηθώ όλα τα καλά να σας δίνει ο Θεός και να ευχηθώ και στον Κύριο Δήμαρχο και στον Κύριο Ταξίαρχο ό,τι επιθυμούν και πολύ πολύ δύναμη που είναι απαραίτητη για να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Να είσαστε καλά όλοι σας. Πρόεδρε, χρόνια πολλά. Καλή δύναμη σε όλους σας. Θα ξέρετε ότι όλα αυτά τα σωματεία των ανθρώπων οι οποίοι επέλεξαν να ζήσουν στην ΚΟΚ είναι ίσως και τα πιο ζωντανά κύτταρα της ΚΟΚ, αφού για όλους εμάς που είμαστε ΚΟΗ, γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ, είναι υποχρέωση η αγάπη προς την πατρίδα, προς τον τόπο, αλλά οι άνθρωποι που επέλεξαν να μείνουν εδώ, ίσως έχουν και μια μεγαλύτερη αγάπη και τη δείχνουν πολλές φορές προς αυτόν τον τόπο. Είναι ιδιαίτερη χαρά που ξεκινά το σωματείο πάλι και εύχομαι σε όλους σας υγεία, δύναμη και υπομονή σε όλα αυτά που ζούμε ή που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Και εγώ με τη σειρά μου πριν κόψω το τρίτο κομμάτι, να πω το εξής, ότι αφενός με καλή χρονιά και δημιουργική σε όλους, αφετέρου είμαι στην ίδια φιλοσοφία με τον Δημήτρη στην αποστολή των συλλόγων οι οποίοι πρέπει να διατηρήσουν αυτά τα τρία πράγματα, την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Πράγματα που λείπουν και που πρέπει να καλλιεργούνται από την παιδική ηλικία. Εκεί έχουμε το πρόβλημα, την παιδική ηλικία. Να είστε καλά και καλή χρονιά σε όλους και καλή επιτυχία στο έργο σας. Στη συνέχεια η δικιά σου. Ένα πιατάκι μόνο να βγάλουμε τα κομμάτια να δούμε. Όχι, ποιος θα κερδίσει. Ναι, ποιος θα κερδίσει το. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που κερδίθηκε από το Σεβασμιότατο, γιατί όπως θα γνωρίζετε πριν από λίγο καιρό, ο Σεβασμιότατος πήρε το τίτλο του το μεταπτυχιακό στη λαογραφία, που αυτό μας θυμάει ιδιαίτερα. Το δώρο του είναι ένα συλλεκτικό τόμος, η Πελοπόννησος, χαρτογραφία και ιστορία, 16ος-18ος αιώνας. Θεωρώ θα το βοηθήσει στο έργο του της λαογραφίας και ελπίζω να συνδράμει με τις γνώσεις του στο δικό μας το σύλλογο σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ.